Θα συνδεθούμε με τη Μόσχα και τον Θανάση Αυγερινό, διότι λάδι στη φωτιά ρίχνει τώρα ο Μετβέντεφ με τις δηλώσεις του, ο οποίος μιλάει για Ευρωπαίους που θα παγώσουν από το κρύο το χειμώνα και θα φταίει η Δύση γι' αυτό. Τέσσερα Πόπη, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι όπως είχε δεσμευτεί αυτό και συμβαίνει. Η ροή του φυσικού αερίου ξεκίνησε κανονικά, αλλά μειωμένη, όπως είχε ήδη και ο ίδιος ο Βλαντίμιρ. Θα είναι κανονική εφόσον δεν παρεμβάλλουν άλλα εμπόδια δυτικοί εταίροι, όπως συνέβη με την περιβόητη ιστορία με την συντήρηση της τουρμπίνας στον Καναδά. Ο κύριος Μετβέντεφ, ο πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος, έγραψε σε αυτά τα αιχμηρά σχόλια που συνηθίζει το τελευταίο διάστημα ότι δεν φταίει η Ρωσία που θα παγώσουν το χειμώνα οι βλακούλιδες, το είπε υποκοριστικά, οι Ευρωπαίοι, που τους κορόιδεψαν οι Αμερικανοί και υφίστανται αυτοί πρώτα και κύρια τις συνέπειες των κυρώσεων που έχουν επιβάλει κατά της Ρωσίας. Ο Πούτιν σχολίασε και τεχνικές λεπτομέρειες. Είπε ότι υπάρχει και άλλη μια τουρμπίνα που πρέπει να συντηρηθεί ως το τέλος του μήνα. Αυτά είναι γνωστά δεδομένα μεταξύ των εταιριών. Κινούμενο στο γνωστό κλίμα, είπε ότι όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω από το φυσικό αέριο είναι ένας ψυχρός κοινικός οικονομικός υπολογισμός και ότι ο ρόλος του Καναδά συμπορεύεται, συμβαδίζει με εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρελθόν που είχαν παρέμβει και παρεμποδίσει τη λειτουργία του αγωγού Nord Stream 2, μόνο και μόνο γιατί ο Καναδάς θέλει και αυτός να αναλάβει μερίδιο της αγοράς του φυσικού αερίου. Ο κύριος Λαυρόφ κινήθηκε λίγο σε διαφορετική γραμμή, αλλά φαίνεται πως είναι κοντά σε αυτό που συμβαίνει. Είπε ότι δεν είναι στο συμφέρον της Ευρώπης η πλήρης διακοπή των ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία και το πέρασμα στο αμερικανικό υγροποιημένο, το οποίο κοστίζει πολλαπλάσια. Εφόσον οι Ευρωπαίοι, είπε ο κύριος Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, αλλάξουν ρότα και ζητήσουν αποκατάσταση σχέσεων, το ερώτημα πλέον θα είναι πόσο συμφέρει τη Ρωσία να αποκαταστήσει τις σχέσεις στο βαθμό που αυτές υπήρχαν. Στον απόϊχο αυτών των δηλώσεων, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, ο Πέτερ Σιγιάρτο, απόψε συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του. Κεντρικό αίτημα ήταν το νέο αίτημα της Βουδαπέστης για πρόσθετη αγορά περί τα 800 εκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία. Η Μόσχα απάντησε ότι εξετάζει το αίτημα και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανταποκριθεί θετικά. Και βέβαια ο Σιγιάρτο, για να αρέσει ακόμη περισσότερο στη Μόσχα, συνόδευσε αυτό το αίτημα με δηλώσεις, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει κανένα συμφέρον από το διαχωρισμό του κόσμου σε πολιτικά μπλοκ, γι' αυτό και τάσεται υπέρ του διαλόγου Ανατολής και Δύσης.